Έτοιμοι, πρόεδρε, ξεκινάμε. Δεν υπάρχουν λόγια ορισμένες φορές για να εκφράσεις τα συναισθήματά σου μπροστά σε μια τόσο μεγάλη, σε έκταση, ανθρώπινη τραγωδία. Θέλω να ξεκινήσω όμως συγχαίροντας όλους τους ανθρώπους που έσπευσαν εδώ να βοηθήσουν, τους εθελοντές πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ανθρώπους του κρατικού μηχανισμού, του λιμενικού, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλους αυτούς που έσπευσαν να αποδείξουν έμπρακτα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στην κοινωνία μας. Θέλω όμως σήμερα να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και να πω ότι δυστυχώς σε αυτή την Ευρώπη που γεννήθηκαν οι μεγάλες ιδέες και οι μεγάλες αξίες του διαφωτισμού, πανανθρώπινες αξίες, η αξία της ανθρώπινης ζωής, δυστυχώς σήμερα η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Πολύ μεγάλες ευθύνες πολιτικές, την πολιτική, τη μεταναστευτική που ακολουθεί η Ευρώπη εδώ και χρόνια. Μια μεταναστευτική πολιτική που μετατρέπει τη Μεσόγειο, τις θάλασσές μας, σε υδάτινους τάφους. Και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, διότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Είναι αυτονόητο, επιβάλλεται να φυλάσσουμε τα εθνικά μας και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Επιβάλλεται από τη λογική. Επιβάλλεται όμως και από τις αξίες μας, αλλά και από το διεθνές δίκαιο, την ίδια στιγμή να έχουμε ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις το ένα δίχως το άλλο. Πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε και τα δύο. Και την προστασία των σύνορων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Απαιτείται λοιπόν αλλαγή αυτής μεταναστευτικής πολιτικής, ένα νέο σύμφωνο ασύλου, αναθεώρηση του Δουβλίνου 2, ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ένα σύμφωνο το οποίο θα διαμοιράζει την ευθύνη σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο στις χώρες υποδοχής, και θα έχει νόμιμες οδούς μετανάστευσης, όχι μόνο τύχη. Θέλω όμως να πω και δύο λόγια για το συμβάν αυτό καθεαυτό. Όχι δύο λόγια, να θέσω κάποια ερωτήματα, κρίσιμα ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις. Γιατί όταν βλέπει κανείς, βλέπουν οι αρχές, προσεγγίζουν οι αρχές, εντοπίζουν οι αρχές ένα υπέρφορτο πλοίο με 700 και πλέον ανθρώπους έτοιμο να βυθιστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ποια είναι τα πρωτόκολλα αυτά της Frontex, πρωτόκολλα που ακολουθούν και οι ελληνικές αρχές, που δεν επιβάλλουν τη διάσωσή του, αλλά το αφήνουν να συνεχίσει την πορεία του. Αρκεί η διαβεβαίωση, αν έγινε από την πλευρά του υποτιθέμενου καπετάνιου, προφανώς διακινητή, ο οποίος προφανώς και θα αρνήθηκε διάσωση, διότι θα ήξερε ότι αν επέμβουν οι αρχές θα συλληφθεί. Η φωτογραφία που πήρε το ελικόπτερο του ελληνικού λιμενικού και την πήραν ένα μεσημέρι, είναι συγκλονιστική. Δείχνει ανθρώπους που με ανοιχτά τα χέρια ζητούσαν βοήθεια. Το ίδιο συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που συνάντησα μέσα. Τι σας είπαν, Πρόεδρε? Που μας είπαν ότι ζητούσαν βοήθεια. Κύριε Τσίπρα, και μας είπαν, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Θέτω λοιπόν ένα ερώτημα, ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι τα πρωτόκολλα? Ποια είναι η προτεραιότητά μας? Είναι η προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή ή δεν είναι? Δεν θέλω να επιρρύψω καμία ευθύνη στους άντρες και στις γυναίκες, θέλω να το ξεκαθαρίσω, του λιμενικού σώματος. Ίσα-ίσα είναι αυτοί που σώσαν ανθρώπους, κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι εδώ νύχτα-μέρα. Θέλω όμως να θέσω κέρια ερωτήματα για το ποια είναι τα πρωτόκολλα, ποια πολιτική ακολουθείτε. Και είναι ερωτήματα, νομίζω, που δεν οφείλουμε να τα απαντήσουμε απέναντι στα κόμματα, στις πολιτικές δυνάμεις, αλλά απέναντι στον πολιτισμό μας και στον ανθρωπισμό μας. Διότι αν δεν τα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα κέρια, θα κάνουμε ένα τρίμερο πένθος, αλλά απλά θα προετοιμάζουμε την επόμενη τραγωδία. Υπάρχουν ευθύνες, κύριε Πρόεδρε? Δεν είμαι εγώ εδώ για να βρω ευθύνες. Κύριε Τσίπρα, ανέφεραν ότι τους ρημούλκησαν και μετά βυθίστηκαν. Ισχύει αυτό? Υπήρξε πράγματι αυτή η αναφορά από τους
ανθρώπους που συνομίλησα μαζί τους. Αλλά δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας. Άρα πώς δεν έχει ευθύνες το λιμενικό Νομίζω δεν είμαι εγώ εμπειρογνώμονας για να γνωρίζω αν αυτό είναι αληθές. Αυτό το οποίο θέτω, τα ερωτήματα τα οποία θέτω, είναι κέρια, είναι πολιτικά, αφορούν τις αξίες μας, αφορούν την πολιτική της Frontex και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια.